Λοιπόν, το εξελικτικό ένιγμα της χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών. Κατά κάποιο τρόπο, η ομιλία αυτή αποτελεί εισαγωγή στις επόμενες τρεις και λίγο ως πολύ θέλει να έχω σκοπό να μας ευαισθητοποιήσει σε σχέση με το πώς εξελίχθηκε η χρήση των ψυχοδραστικών ουσιών παράλληλα και σε σχέση με την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους. Θα αναφέρω στην αρχή διάφορες εξελικτικές θεωρίες για τις ψυχικές νόσους, για διάφορες ψυχικές νόσους εντοπιζόμενος. Κατόπιν εντοπιζόμενο στην περίπτωση της ψύχωσης και τέλος θα αναφέρω διάφορες θεωρίες που υπάρχουν ή σκέψεις ή υποθέσεις σε σχέση με την περίπτωση των χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών. Η ιστορία του ανθρώπινου είδους ξεκίνησε κάπου εδώ, στις ανατολικές ακτές της Αφρικής, με τον Homo habilis πριν από 2 εκατομμύρια περίπου χρόνια. Κατόπιν αναπτύχθηκαν διάφορα ανθρωποειδή, με τον Homo erectus και πολύ αργότερα με τον Homo sapiens εδώ και 500.000 χρόνια περίπου, που εξαπλώθηκαν σε Ευρώπη και Ασία. Ο όγκος του εγκεφάλου, το βάρος του εγκεφάλου μάλλον, στην περίπτωση του Homo habilis ήταν περίπου 500 γραμμάρια, κατόπιν στο Homo erectus ανέβηκε και στο Homo sapiens γύρω στα 1000, με αποτέλεσμα να φτάσει στο σημερινό ανθρώπινο είδος, που είναι γύρω στα 1250 γραμμάρια κατά μέσο όρο. Είδαμε επίσης, έχουν δει δηλαδή οι ειδικοί, ότι το βάρος του εγκεφάλου σχετίζεται με το μέγεθος του κάθε ζώου. Έτσι, και εδώ βλέπουμε ότι όσο πιο βαρύ είναι ένα ζώο, τόσο πιο μεγάλο εγκέφαλο έχει. Εδώ βλέπουμε την εξέλιξη του κρανίου στον άνθρωπο, παρόμοια και εδώ. Και βέβαια γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει και μια φιλογενετική εξέλιξη σε σχέση με τον ερπιτοειδή εγκέφαλο που υπήρχε εξ αρχής σε όλα τα ότα και που εξελίχθηκε κατόπιν με την απόκτηση του λιμπικού λοβού και κατόπιν με τον προμετωπιό και μετωπιό λοβό στην περίπτωση των primates και του ανθρώπου. Και εδώ βλέπουμε την πιθανή εξέλιξη του ανθρώπου και αυτό είναι ο μελλοντικός άνθρωπος, να το πω έτσι, όπως λένε οι μελλοντολόγοι και αρχαιολόγοι, όπου όσο περνάνε τα χρόνια και οι αιώνες, το πρόσωπο του ανθρώπου γίνεται μικρότερο, το μέτωπο μεγαλύτερο, ο εγκέφαλος ελαφρώς μεγαλύτερος κλπ. Αξίζει να αναφερθώ σε αυτό το σπουδαίο άρθρο, στο Comprehensive Psychiatry το 1984, αυτού του Αμερικανού ιατρού, ο οποίος έβαλε τις βάσεις, να το πω έτσι, στις σκέψεις και στις ιδέες σε σχέση με το πώς μπορεί να εξελίχθηκαν οι παθήσεις πλέον στο ανθρώπινο είδος. Μας έβαλε μάλιστα αυτήν εδώ την ιδέα ότι μερικά ψυχιατρικά σύμπτωμα, τα οποία μοιάζουν να είναι άσχημα, κακά για την εξέλιξη του ανθρώπου, παρόλα αυτά μπορεί να εξυπηρετούν κάποιες ειδικές λειτουργίες επιβίωσης. Καλό είναι, μας λέει λοιπόν αυτός ο ερευνητής, ότι να κοιτάμε και τις μακρινές, τις evolutionary προεκτάσεις που μπορεί να έχει ένα σύμπτωμα και όχι μόνο τις proximate, δηλαδή τις κοντινές, πράγμα που κάνουμε εμείς εκ των πραγμάτων οι κλινικοί ιατροί, ούτως ώστε να βρούμε την αιτιολογία και την θεραπεία κάποιας ψυχιατρικής πάθησης. Στο ίδιο αυτό άρθρο, ο Αμερικανός αυτός ερευνητής ανέπτυξε αυτές τις γνωστές, φαντάζομαι, σε όλους μας υποθέσεις και θεωρίες, παίρνοντας διάφορα παραδείγματα από τις νευροψυχικές παθήσεις, όπως γιατί άραγε οι άντρες να έχουν οργασμό γρηγορότερα από τις γυναίκες, απλούστατα γιατί αν είχαν οι γυναίκες γρηγορότερα, τότε αυτό μαθηματικά και στατιστικά θα κατέλεγε στο να μην υπήρχε επιβίωση. Γιατί άραγε οι ασθενείς παρουσιάζουν κρίση πανικού σήμερα, γιατί κάποτε ίσως οι αντιδράσεις της κρίσης πανικού εξυπηρετούσαν κάποιες ανάγκες, δηλαδή το να είναι το ζώο καθυλωμένο, κρυμμένο και προστατευμένο. Και γιατί άραγε να υπάρχει σήμερα η ανορέξια νερβόζα, γιατί προφανώς εξυπηρετούσε κάποτε αυτή η κατάσταση κάποιες ανάγκες του να μπορεί το άτομο να επιβιώνει σε συνθήκες δύσκολες, λοιμού κλπ. Και βέβαια οι γνωστές απόψεις σε σχέση με το γιατί να υπάρχει κατάθλιψη, τι καλό μπορεί να εξυπηρετεί η κατάθλιψη και γιατί αυτό εξελικτικά να είναι χρήσιμο. Γιατί απλούστατα ο καταθλιπτικός ασθενής, το βλέπουμε αυτό και το γνωρίζουμε, σε αρκετές περιπτώσεις, όχι σε όλες βέβαια,
είναι που κάνει μία οπισθοδρόμηση, μία παλινιδρόμηση, ξαναγεμίζοντας, να το πω έτσι, τις ψυχικές αλλά και τις σωματικές μπαταρίες, ώστε μετά να συνεχίσει. Είναι απόψεις που μπορούν να υποστούν διάφορους σχολιασμούς, αλλά παρόλα αυτά μας βάζουν σε μία σκέψη του να καταλάβουμε τα πράγματα καλύτερα και να τοποθετήσουμε τις ψυχικές παθήσεις παράλληλα με την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους. Τώρα, ισχύει αυτή εδώ η εξίσωση των Hardy and Weiberg, αυτών εδώ των δύο ανθρώπων, η οποία λέει ότι το άθροισμα των αλληλείων, των γονέων, έτσι ισούται με ένα και πάντα ισούται με ένα, εφόσον δεν υπάρχουν κάποιες επιδράσεις από το περιβάλλον. Όμως, ποτέ δεν ισχύει αυτό το ένα, γιατί πάντα υπάρχουν κάποιες επιδράσεις από το περιβάλλον. Καλό είναι όμως να έχουμε υπόψη μας αυτή την εξίσωση, ούτως ώστε πάνω σε αυτή την εξίσωση να μπορούμε να μετράμε και να προσμετράμε τις διάφορες επιδράσεις του περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, το mate choice, η επιλογή συντρόφου, είναι ένας βασικός παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την εξίσωση αυτή. Οπωσδήποτε οι μεταλλάξεις, οι οποίες και μάλιστα μας ενδιαφέρουν όχι οι μεταλλάξεις των σωματικών κυττάρων, αλλά των γενετικών κυττάρων, αυτές που μεταβιβάζονται. Οπωσδήποτε ένα μεγάλο μέρος του παιχνιδιού βρίσκεται πίσω από τις μεταλλάξεις. Το genetic drift, δηλαδή κάποια μεγάλη ποσότητα γονιδίων μπορεί να χαθεί για διάφορους λόγους και έτσι να γίνει μια εκτροπή στην εξέλιξη του είδους. Το gene flow, όπου δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια σταθερή ροή γενετικού υλικού στους πληθυσμούς για να τρέχει ένα είδος κανονικά. Αν για κάποιους λόγους υπάρχει μια αποκοπή, τότε αναγκαστικά θα οδεύσει το είδος με κάποια συγκεκριμένα γονίδια που θα βρίσκονται στην αποκή πλευρά του βουνού, όπως βλέπουμε εδώ. Τώρα, έχουν προταθεί διάφορα μοντέλα και θα δείξω έτσι τα βασικά μοντέλα και ποια από αυτά σχετίζονται με τις ψυχικές διαταραχές. Καταρχήν, υπάρχουν τα μοντέλα στα οποία δεν υπάρχει φυσική επιλογή. Τι έχει συμβεί με αυτά? Απλώς έχει προκύψει η φυσική επιλογή, όπως βλέπετε εδώ, δεν έχει προλάβει να αφαιρέσει την νόσο που προκάλεσαν οι νέες μεταλλάξεις. Δηλαδή, έχουν προκύψει κάποιες μεταλλάξεις. Υπάρχει ταυτόχρονα πάντα η φυσική επιλογή, αλλά αυτή η φυσική επιλογή, σαν μήλος, δεν μπόρεσε να αλέσει και να τροποποιήσει αυτή την παθολογία. Και εδώ, σαν παραδείγματα, μπορούμε να πούμε ότι είναι οι αναπτυξιακές διαταραχές, ο αυτισμός, σχιζοφρένεια κλπ. Δηλαδή, σχεδόν όλες οι ψυχικές παθήσεις. Μια άλλη περίπτωση όπου δεν έχει προλάβει να παρέμβει η φυσική επιλογή είναι αυτή η ancestral neutrality, όπου δηλαδή κάποια δεξαμενή γονιδίων υπάρχει αναλύωτη και αυτή πιθανόν κάποιες στιγμές στην πορεία του ανθρώπινου είδους μπορεί να δίνει κάποια παθολογία. Αυτό το σημείο είναι λίγο προβληματικό και δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτή η περίπτωση των human endogenous retrovirus. Είναι ένα σύνολο γονιδίων που αριθμείται γύρω στο 8% του γενετικού υλικού του ανθρώπινου είδους, το οποίο είναι ουδέτερο, δεν συμμετέχει σε καμία λειτουργία του ανθρώπινου είδους, προέρχεται από ιούς αλλά την τελευταία διετία ψάχνεται ιδιαίτερα για την δημιουργία διάφορων παθήσεων, όπως βλέπετε εδώ το multiple sclerosis, αλλά και για τη σχιζοφρένεια. Δηλαδή, αυτό το 8% που λέμε ότι κοιμάται είναι ανενεργό, παρόλα αυτά, την τελευταία δεκαετία περίπου ψάχνεται μήπως και συμμετέχει σε κάποιες παθήσεις στις οποίες δεν έχουμε βρει ακόμα άκρη. Και δεύτερον, υπάρχουν τα μοντέλα τα οποία βασίζονται στη φυσική επιλογή. Αυτά δεν είναι τίποτα άλλο παρά συνδυασμός αλληλείων, βαρύτητα ή συχνότητα αλληλείων που υπάρχουν στον πληθυσμό, τα οποία αν είναι σε μικρή ποσότητα δεν προκαλούν διαταραχή, αλλά αν είναι σε μεγάλη ποσότητα προκαλούν διαταραχή, όπως θα δούμε και αργότερα. Αυτές είναι οι πολλές μορφές σχιζοφρένειας, σαν παραδείγματα, οι περιπτώσεις άγχους, κατάθλιψης, διπολικής κλπ. Και κάποια άλλα μοντέλα εδώ, τα οποία σχετίζονται με την χρήση ουσιών, όπως θα δούμε και αργότερα, όπου δηλαδή βλέπουμε εδώ στην περίπτωση της ψυχοπαθητικότητας, το alternating selection,
όπου υπάρχουν κάποια αλλήλια που αυξάνουν τον κίνδυνο της νόσου, αλλά που κάποια συγκεκριμένα περιβάλλοντα ευνοούν παρόλα αυτά το fitness αυτό. Μπορεί να δει, για παράδειγμα, σε πιο περασμένους αιώνες, τους Vikings ή άλλους πληθυσμούς, πιθανόν με αυξημένα επίπεδα επιθετικότητας, που πιθανόν σήμερα δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν λόγω των κοινωνικών συνθήκων, αλλά που τότε τους δημιουργούσε ένα fitness το οποίο τους προχωρούσε. Και η γνωστή θεωρία του environmental mismatch, όπου δηλαδή κάποιο trait, όπως και στην παραπάνω περίπτωση, βελτιώνει το fitness, βελτιώνει την φυσική και την ψυχική κατάσταση του ατόμου, παρόλα αυτά δεν συμβαδίζει με το παρόν περιβάλλον, με την ύπαρξη του παρόντος περιβάλλοντος. Και εδώ ταιριάζουν οι περιπτώσεις της χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών, κάποιες περιπτώσεις διπολικής διαταραχής κλπ. Παρόμοια θεωρία είναι και αυτή εδώ, όπου ένα trait βοηθάει στην προσαρμογή προσωπικά κάποιου ατόμου, αλλά αυτό πιθανότατα αποδοκιμάζεται κοινωνικά. Όπως είναι η περίπτωση των ελαφρών ψυχοδραστικών ουσιών, χρήση καπνού, νικοτίνης κλπ. Αυτές είναι λοιπόν οι γενικές θεωρίες. Κάποιες οφείλονται στη φυσική επιλογή, κάποιες όχι. Και θα δούμε έτσι λίγες περιπτώσεις από την περίπτωση της ανορέξια νερβόζα. Είναι μια δυσίατη ψυχική διαταραχή, η οποία έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον και την έκφραση διαφόρων υποθέσεων, όπως εδώ βλέπουμε ότι πιθανόν η ανορέξια να έχει κατασταθεί εξελικτικά, επειδή οι γυναίκες προσπαθούν να καταστήλουν την αναπαραγωγικότητα όταν διαισθάνονται ότι οι απόγονοί της απειλούνται. Μία άλλη θεωρία, ότι η γνωστή θεωρία ότι το λεπτό σώμα είναι περισσότερο ελκυστικό. Η πλέον έτσι εγκατεστημένη θεωρία και πλέον αποδεκτή είναι αυτή εδώ, ότι δηλαδή το να είναι κανείς αδύνατος να αντέχει, να τρώει όσο γίνεται λιγότερο, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια συμπεριφορά η οποία εγκαταστάθηκε από ούτως ώστε το άτομο να μπορεί να ανταπεξέρχεται σε συνθήκες λοιμού. Και αυτή εδώ κάτω η θεωρία, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά μιλάει για το ισοζύγιο, για το ισοζύγιο της ενέργειας που μπαίνει και βγαίνει μέσα στον οργανισμό, το οποίο είναι τυποποιημένο, όπως βλέπουμε εδώ, και στην περίπτωση της ανορέξια νερβόζα, οι ανορεκτικές κοπέλες έχουν βρει το κατώτατο ισοζύγιο επιβίωσης. Και θα τις βλέπουμε, έχουμε δει, φαντάζομαι όλοι μας, ότι τρώνε ακριβώς τόσο όσο, έτσι, και αυτό είναι προκαθορισμένο εξελικτικά και γενετικά. Βέβαια, από τα ιστορικά των ανορεκτικών κοριτσιών, θα δούμε σε πολλά, όχι σε όλα, ότι πριν από την εγκατάσταση της ανορεκτικής συμπεριφοράς, υπάρχει μία τάση τα κορίτσια αυτά να παχαίνουν, να τρώνε πολύ. Φαίνεται λοιπόν ότι όταν φτάσουν σε ένα κρίσιμο σημείο, ο οργανισμός είναι έτσι ρυθμισμένος και κατόπιν κλειδώνει σε μία συμπεριφορά ανορεκτική, όπως βλέπουμε εδώ. Και αυτά υποτίθεται ότι είναι θεωρίες, ότι όλα αυτά είναι προκαθορισμένα και μάλιστα είναι αποτυπωμένα από την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους με σκοπό την επιβίωση και την αναπαραγωγή. Έτσι. Πάντα ο σκοπός είναι το καλό, δηλαδή η αναπαραγωγή πρώτα σε συνδυασμό με την επιβίωση. Τα περισσότερα παραδείγματα όμως διερεύνησης αυτού του τύπου τα έχουμε από την περίπτωση της σχιζοφρένειας. Ξέρουμε ότι είναι μια ισχυρά κληρονομική νόσος. Βλέπουμε εδώ τα μονοζυγωτικά δίδυμα. Οι δύο ψυχοτικοί γονείς κλπ. Έχουν ποσοστά εκδήλωσης σχιζοφρένειας πολύ, πολύ υψηλά. Υπάρχει λοιπόν μια ισχυρή κληρονομισιμότητα. Και επίσης υπάρχει το φαινόμενο αυτό του συνεχούς. Το βλέπουμε αρκετά εμφανώς στην περίπτωση της σχιζοφρένειας. Βέβαια, να πούμε ότι είναι εμφανές και σε όλες τις ψυχικές παθήσεις. Δεν είναι ξεχωριστά τα όρια ανάμεσα στην κατάθλιψη και στη μη κατάθλιψη, στη σχιζοφρένεια και στη μη σχιζοφρένεια. Υπάρχει ένα συνεχές μέσα στον πληθυσμό συμπτωμάτων και το DSM ή το οποιοδήποτε DSM ή ο κλινικός γιατρός είναι αυτός που βάζει τα όρια της νόσου ή της μη νόσου. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν υπόψη αυτό το συνεχές, γιατί στοιχεία μέσα από αυτό το συνεχές μπορεί να πάρει κανείς και να δει εξελικτικά πώς εξελίχθηκαν αυτά τα κομμάτια.
Βλέπουμε εδώ, για παράδειγμα, στην περίπτωση της σχιζοφρένειας, η σχιζοφρένεια είναι 1%, η ψυχωτική διαταραχή είναι 3% και 5% αν συμπεριλάβει κανείς τις οριακές, τις άτυπες, συναισθηματικές κλπ. Ψυχωτικά συμπτώματα γύρω στο 4-5%. Εμπειρίες ψυχωτικές 1 στους 10 περίπου. Μια φορά στη ζωή του θα έχει τουλάχιστον μια ψυχωτική εμπειρία. Για να πούμε, να πω σε αυτό το σημείο, για να πούμε ότι υπάρχει αυτό το συνεχές των νόσων, θα πρέπει να ισχύει αυτό εδώ, δηλαδή κάποια στοιχεία που έχει νόσος, τα περισσότερα από αυτά να τα έχουν και αυτοί που δεν νοσούν, αλλά έχουν στοιχεία από την νόσο. Και πράγματι, στην περίπτωση της σχιζοφρένειας, βλέπουμε, για παράδειγμα, χαρακτηρίζεται από την έναρξη στη νεαρή ηλικία, το ανδρικό φύλο υπερέχει και στη βαρύτητα κλπ. Αυτό εννοώ και στην έναρξη. Η μονογονεϊκότητα, η ανεργία, η μειονότητα κλπ. Είναι παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη της ψύχωσης. Παρόμοια όμως και οι μη ψυχωτικοί που είναι υποκλινικός πληθυσμός δηλαδή, πάλι και σε αυτούς ισχύουν οι ίδιοι παράμετροι. Το ανδρικό φύλο, η μετανάστευση, η ανεργία, η χαμηλή εκπαίδευση κλπ. Υπάρχουν λοιπόν κοινά σημεία, άρα μπορούμε να πούμε ότι επαληθεύεται το συνεχές και άρα μπορούμε να σκεφτούμε ότι κομμάτια από αυτό το συνεχές, να τα ψάξουμε μάλλον μέσα στην εξέλιξη του ανθρώπινου είδους. Ο Βανός εδώ έφτασε μάλιστα στο σημείο να πει ότι λόγω του αυτού του συνεχούς μπορούμε να σκεφτούμε ότι ένα σύμπτωμα είναι σαν την αρτηριακή πίεση. Όπως η αρτηριακή πίεση δεν είναι στάνταρ σε ομάδες, υπάρχει ένα συνεχές. Κάπως έτσι λοιπόν είναι και τα ψυχωτικά συμπτώματα. Απλώς δεν μένει παρά στην εταιρεία, ξέρω εγώ, την καρδιολογική αμερικανική εταιρεία να βάλει τα όρια της υπέρτασης, τα οποία ως γνωστόν αλλάζουν, όπως αλλάζουν και τα στοιχεία του DSM. Και βέβαια το ερώτημα, η αγωνία θα έλεγα που έχουμε εμείς οι κλινικοί, αλλά και οι γονείς νεαρών, οι οποίοι παρουσιάζουν ψυχωτικές εμπειρίες, είναι αυτή εδώ. Θα μετατραπεί αυτή η υποκλινική μορφή σε κλινική μορφή. Θα αναπτυχθεί τελικά σχιζοφρένεια. Έχουν γίνει διάφορες έρευνες, όπως βλέπετε εδώ. Αυτό που έχει φανεί με λίγα λόγια, οι μεταναλύσεις έδειξαν ότι αυτά τα τρία περιβαλλοντικά στοιχεία, η έκθεση στο τραύμα, η χρήση κάναβης και η αστικοποίηση, είναι αυτά που μπορούν να κάνουν την στροφή, το switching, από την υποκλινική στην κλινική μορφή. Έχουμε λοιπόν ένα συνεχές, έχουμε μια εξελικτική ιστορία που μάλλον εξυπηρετεί κάτι καλό, θα το δούμε και μετά αυτό, μια εξελικτική ιστορία βαριών νόσων που μάλλον εξυπηρετούν κάτι καλό και έχουμε και το περιβάλλον όπου εντοπίζουμε τουλάχιστον στη σχιζοφρένεια ότι αυτοί είναι οι παράμετροι που μπορούν να κάνουν το switching. Αυτό που έχει σημασία, μάλλον αυτό που το ερώτημα που δημιουργείται και όχι μόνο για τη σχιζοφρένεια, ξαναλέω, αλλά και για όλες τις νόσους, είναι ότι η σχιζοφρένεια είναι μια θανάσιμη γενετική πάθηση. Γιατί οι γυναίκες γεννούν 50% λιγότερους απογόνους, έτσι, και οι άνδρες περίπου 25% λιγότερο. Πολύ σύντομα, σε πολύ λίγες γενιές, θα έπρεπε η σχιζοφρένεια να μην υπάρχει. Και ξαναλέω και οι άλλες ψυχικές νόσεις. Τι μπορεί να συμβαίνει? Σύμφωνα τουλάχιστον με τον κανόνα αυτόν, το Χάρτ και Γουέμπεργκ έπρεπε να έχει εξαφανιστεί, σύμφωνα με την εξίσωση του 1 που είδαμε πριν. Ταυτόχρονα υπάρχουν οι μεταλλάξεις και το made choice και διάφορες άλλες θεωρίες που είπαμε στην αρχή. Τι συμβαίνει λοιπόν με όλο αυτό? Και αποτελεί πράγματι όλο αυτό μια παγκόσμια επιστημονική πρόκληση. Προφανώς υπάρχει κάποιο επιλεκτικό πλεονέκτημα που επιτρέπει αυτή τη γενετικά θανατηφόρο κατάσταση να επιβιώνει στην ανθρώπινη δεξαμενή, τη γονιδιακή δεξαμενή. Υπάρχουν κάμποσα παραδείγματα από το χώρο της γενετικής. Θα σας δείξω ένα παράδειγμα από την ιατρική που είναι πιο εμφανές. Όπως για παράδειγμα το παράδειγμα της δρεπανοκυταρικής ανεμίας, το οποίο είναι ένα παράδειγμα ισορροπημένου πολυμορφισμού. Οι άνθρωποι που έχουν ετερόζυγη δρεπανοκυταρική ανεμία, γιατί ομόζυγη δεν ζει, αλλά αυτοί που έχουν ετερόζυγη, είναι ανθεκτικοί, ιδιαίτερα ανθεκτικοί στο πλασμόδιο της ελονοσίας. Και βλέπουμε εδώ, για παράδειγμα, περιοχές όπως η Μέση Ανατολή, κάποιες περιοχές της Ασίας, της Αφρικής κλπ. Εκεί όπου είναι πράγματι αυξημένη επίσης η ετεροζυγωτική ανεμία, εκεί η ελονοσία, η οποία επίσης είναι συχνή, οι άνθρωποι αυτοί έχουν μια τάση να επιβιώνουν. Βλέπουμε λοιπόν πώς αντιμάχεται, να το πω έτσι, η φύση
σε σχέση με παθολογικές καταστάσεις, οι οποίες όμως καταλήγουν να έχουν ένα trait πλεονεκτήματος. Θα πρέπει λοιπόν όλα να τα έχουμε στο νου μας, με λίγα λόγια. Αυτός είναι ένας ουκρανικής καταγωγής που έζησε σύντομα, πήγε στις ΗΠΑ. Θεωρείται ο πατέρας της γενετικής, τέλος πάντων. Ο οποίος βρήκε επίσης, μελετώντας τη δροσόφυλλα, ότι συγκεκριμένα μη προσαρμοζόμενα γονίδια σε διαφορετικούς συνδυασμούς, όπως βλέπετε εδώ, ή σε διαφορετικά περιβάλλοντα, έχουν κάποιο βαθμό αυξημένης καλής κατάστασης. Είδε δηλαδή και αυτός αυτό το πράγμα μέσα στη δροσόφυλλα, ότι παρόλο που κάποιες δροσόφυλλες ήταν ασθενείς, να το πω έτσι, παρόλα αυτά είχαν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία τις έκαναν να επιβιώνουν. Αυτό το φαινόμενο ονομάστηκε ετέρωση, υβριδικό σθένος και ισορροπημένος πολυμορφισμός, όπως είναι πολύ γνωστότερο νομίζω σε εμάς. Τι είναι αυτός ο ισορροπημένος πολυμορφισμός? Είναι η αυξημένη γονιμότητα. Η αυξημένη γονιμότητά τους αναμένεται να αντισταθμίζει τη μειωμένη γονιμότητα των πασχόντων. Έτσι υπάρχουν δηλαδή κάποια καλά χαρακτηριστικά μέσα σε κάποιους ασθενείς οργανισμούς. Και αυτά τα καλά χαρακτηριστικά οφείλουμε να ψάξουμε και να δούμε. Αυτό θα μας δώσει επίσης πολλές απαντήσεις και πιθανόν και θεραπευτικές απαντήσεις. Εντάξει, το πιο γνωστό, η πιο γνωστή εικόνα ισορροπημένου πολυμορφισμού είναι αυτή εδώ, όπου τα διάφορα είδη μπορούν να επιβιώνουν καλύτερα ή χειρότερα στα διάφορα περιβάλλοντα που εκτίθενται. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Υποθέσανε διάφορα πράγματα για τη σχιζοφρένεια, όπως για παράδειγμα ότι μπορεί κάτι να γίνεται με τους συγγενείς αυτών. Και πράγματι βρέθηκε σε κάποιες έρευνες ότι υπάρχουν υψηλότεροι αριθμοί απογόνων στους συγγενείς ασθενών με σχιζοφρένεια. Δηλαδή, ναι, μεν οι σχιζοφρενείς δεν αποκτούν απογόνους, αλλά όμως τα αδέρφια τους κάνουν πιο πολλούς απογόνους σε σχέση με τον άλλο πληθυσμό. Αυτό ίσως να αποτελεί μία εξήγηση, αλλά όχι τη μοναδική. 150 χρόνια πριν, σε μια εποχή που υπήρχε και ο Δαρβίνος, υπήρχαν και διάφοροι άλλοι πολύ μεγάλοι βιολόγοι και επιστήμονες, έτσι υπήρχε και ο Γκάλτον, ο πατέρας της βιοστατιστικής, ο οποίος σύντομα, μέσα από τις έρευνες που έκανε και τη στατιστική που έκανε, είδε ότι υπάρχει μια κληρονομικότητα κάποιων τουλάχιστον πλευρών της λεγόμενης χαρισματικής ικανότητας. Έτσι, και αυτή περιλαμβάνει και το creativity, τη δημιουργικότητα. Είδε λοιπόν και αυτός, όπως είδε και εκείνος ο Ουκρανός, ότι κάτι γίνεται μέσα σε ανθρώπους που έχουν ισχυρή παθολογία. Έτσι λοιπόν, στην περίπτωση της ψύχωσης, μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι βαριά ψυχικά ασθενείς, περιλαμβανομένες και της σχιζοφρένειας, έχουν ένα αυξημένο creativity. Ο ορισμός τώρα αυτού του creativity θα μπορούσε να συζητηθεί. Πάντως, οι έρευνες έχουν δείξει, όπως βλέπετε εδώ, υψηλά επίπεδα ψυχοπαθολογίας, κατάθλιψης διπολικής κλπ. Σε άτομα που διακρίνονται στη λογοτεχνία και στις τέχνες, και το γνωρίζουμε αυτό. Παρόμοιες έρευνες εδώ. Υπάρχει λοιπόν η περίπτωση αυτή της δημιουργικότητας στους βαριά ψυχικά ασθενείς. Και μάλιστα αυτό το trait, αυτό το χαρακτηριστικό, βρέθηκε να έχει και κληρονομισιμότητα. Βρέθηκε να κληρονομείται επίσης, ανεξαρτήτως αν κάποιος θα πάσχει ή όχι. Δηλαδή, το creativity ενός σχιζοφρενικού θα κληρονομηθεί πολύ πιο εύκολα στο παιδί του, άσχετα αν το παιδί του έχει σχιζοφρένεια ή όχι. Άρα φαίνεται αυτό το trait να έχει μια κάθετη συνέχεια. Επίσης, γνωρίζουμε ότι η ντοπαμίνη, βρέθηκε μάλιστα σε πολλές ερευνές, ότι η ντοπαμίνη είναι αυτή που συμμετέχει ισχυρά στην ανάπτυξη, στην δημιουργία αυτού του creativity. Βλέπουμε εδώ διάφορα παραδείγματα, διάφορες έρευνες. Θα πω μία, η οποία δεν φαίνεται εδώ στη διαφάνεια, από τις θεραπείες που δίνουμε στους παρκινσονικούς, και νομίζω υπάρχουν και νευρολόγοι στο ακροατήριο, θα το ξέρουν καλύτερα αυτοί. Αρκετοί από αυτούς που παίρνουν θεραπεία ντοπαμινική από τους παρκινσονικούς, αναπτύσσουν ένα creativity, δηλαδή αναπτύσσουν νέες δραστηριότητες στις τέχνες που δεν τις είχαν πριν. Αυτό είναι ένα πραγματικά πολύ θεαματικό έβριμα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό τώρα,
πέραν του creativity, είναι αυτό το divergent thinking. Δηλαδή, οι ψυχοτικοί ασθενείς έχουν την ιδιότητα, μπορεί να το πει κανείς και ικανότητα, να μπορούν μια κατάσταση να την αναλύουν και να βρίσκουν πιο εύκολα όλες τις περιπτώσεις, τις πιθανές περιπτώσεις και τις πιθανές λύσεις. Δηλαδή, βλέπουμε εδώ αριστερά ένα ψυχοτικό ασθενή, ο οποίος με divergent thinking, ο οποίος σκέφτεται όλες τις πιθανές λύσεις ενός προβλήματος, για παράδειγμα. Ενώ ένας που δεν είναι ψυχοτικός και έχει αυτό το convergent thinking, έτσι, τι είναι να βρίσκει μία λύση, σωστή ή λάθος, γρήγορα. Κανείς δεν ξέρει ποιο είναι το πιο σωστό από αυτά τα δύο, μάλλον ο συνδυασμός, αλλά το σίγουρο είναι ότι οι ψυχοτικοί έχουν αυτό το divergent thinking, οι μη ψυχοτικοί όχι, και αυτό επίσης θεωρούν οι εξελικτολόγοι, ότι μπορεί να είναι ένα χαρακτηριστικό, ένα trait της ψύχωσης που ευνοεί την καλή επιβίωσή τους και τη διαιώνιση της ψύχωσης. Ένα άλλο χαρακτηριστικό έτσι της ψύχωσης είναι αυτό που λέει, αυτή η υπόθεση του δαπανηρού προϊόντος. Δηλαδή, η ψύχωση και ιδίως τα παραλυρήματα που χαρακτηρίζουν την ψύχωση είναι ένα προϊόν και μάλιστα ένα δαπανηρό προϊόν, μας στοιχίζει πολύ δηλαδή, και το οποίο είναι ένα κοινωνικό κατασκεύασμα και το οποίο εξυπηρετεί κάποιες κοινωνικές ανάγκες, στην ουσία εξυπηρετεί τις ανάγκες του ανθρώπινου είδους. Βλέπουμε εδώ, αριστερά, το λεγόμενο ψευδός θετικό, δηλαδή πιθανότατα οι ψυχοτικοί πρόγονοί μας λειτουργούσαν εφαρμόζοντας αυτό το ψευδός θετικό τύπο συμπεριφοράς. Δηλαδή, έπαιρναν όλες τις συμπεριφορές ή τις περισσότερες συμπεριφορές σαν συμπεριφορές που, από τους άλλους ανθρώπους, σαν συμπεριφορές που είχαν κάποια πρόθεση, και είχαν μια κακή πρόθεση. Άσχετα αν οι άλλοι άνθρωποι δεν είχαν καμία κακή πρόθεση. Και αντίθετα, εδώ η άλλη συμπεριφορά, η false negative, ότι δηλαδή κάποιοι προγονείς μας, κάποιοι από τους προγονούς μας, παρόλο που έβλεπαν την απειλή, έβλεπαν την κακοήθη συμπεριφορά των άλλων, δεν την εκλάμβαναν έτσι. Ποιο από αυτά τα δύο λάθη είναι αυτό που τελικά επικράτησε, ποιο από αυτά τα δύο λάθη είναι αυτό που φέρνει τελικά την ψύχωση και, εν πάση περιπτώσει, ποιο από αυτά τα δύο false negative και false positive είναι το πιο χρήσιμο για την εξέλιξη του είδους και για την ύπαρξή του και για την αναπαραγωγή του. Προφανώς η πρώτη συμπεριφορά είναι η πιο χρήσιμη, γιατί κάνοντας αυτό το λάθος, όπως λένε οι συγγραφείς αυτοί, κάνοντας αυτό το λάθος, οι πρόγονοί μας απλούστατα κατάφεραν και επιβίωσαν. Όντας παρανοϊδείς, όχι παρανοϊκοί, παρανοϊδείς, κατάφεραν τελικά και επιβίωσαν και επιβιώνει και το είδος γενικώς. Είναι μια άποψη αυτή. Αυτό όμως θα το δει κανείς και όχι μόνο στις κοινωνίες των ανθρώπων, αλλά και στις κοινωνίες των ζώων. Θα πρέπει κάποιος από την ομάδα του ζώου να επαγρυπνεί, τουλάχιστον να επαγρυπνεί περισσότερο από τους άλλους, ώστε να περισσώζει την ομάδα. Όλη αυτή η ιστορία δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτή η θεωρία που λίγο πάνω την αναπτύξαμε και στα προηγούμενα μοντέλα, όπου δηλαδή υπάρχει ένα trait, ένα χαρακτηριστικό, το οποίο είναι χρήσιμο όσο πιο πολύ υπάρχει, τόσο πιο πολύ είναι χρήσιμο στον ίδιο ή στην κοινωνία. Παρ' όλα αυτά, όταν αυτό το trait μέσω των αλληλείων, των αμεταλλάξεων κλπ. Φτάσει σε ένα χρήσιμο σημείο, τότε επέρχεται η νόσος, επέρχεται η ψύχωση, επέρχεται η διαταραχή πανικού, η ανορέξια νερβόζα κλπ. Και η ασθένεια. Προσωπικά πιστεύω ότι κάπως έτσι θα πρέπει να συλλάβουμε τα πράγματα, τουλάχιστον εγώ προσωπικά έτσι θα συλλαμβάνω. Αλλά παρόλα αυτά, αυτές είναι υποθέσεις και ο καθένας τις ερμηνεύει και τις εξηγεί όπως θέλει. Και όλα αυτά έχουν μετατραπεί σε αυτό το μυθιστόρημα του Sebastian Fox, όπου είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο δείχνει, το οποίο καταλήγει μάλλον σε αυτή την έκφραση του Fox, ότι η ψύχος είναι το τίμημα που πληρώνουμε για να είμαστε αυτό που είμαστε. Αν δεν υπήρχαν αυτά τα traits, τα παρανοηδή, δεν θα υπήρχαν άνθρωποι που θα μας φύλασαν, έτσι. Το τίμημα είναι αυτό και το κόστος βέβαια είναι το κόστος της σχιζοφρένειας του 1%, όπου δηλαδή την πληρώνει ο ένας από τους 100 για να είναι το ανθρώπινο είδος σε εξέλιξη κλπ.
Ο συγγραφέας αυτός πήγε και έζησε, δεν νοσηλεύτηκε, έζησε μέσα σε ψυχιατρίο για να μπορεί να εμπνευστεί και να δει όλα αυτά τα πράγματα. Νομίζω έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά αυτό το βιβλίο. Έχοντας υπόψη όλα αυτά, τα οποία δεν μιλήσαμε καθόλου για τις ουσίες μέχρι τώρα, αλλά μπορεί κανείς όλα αυτά να τα βάλει λίγο ως πολύ στην εξέλιξη και στην ύπαρξη των ψυχοδραστικών ουσιών, θα πούμε λίγα ειδικότερα πράγματα για τις ψυχοδραστικές ουσίες. Οι επόμενοι συνάδελφοι βέβαια θα μιλήσουν εκτενώς αυτό, αλλά να πούμε με λίγα λόγια, αυτή είναι η κατανομή χρήσης των ψυχοδραστικών ουσιών από το 2005 έως το 2010. Βλέπουμε ότι υπήρχαν συνήθεις ουσίες ή πάνω κάτω αυτές που υπήρχαν και όλους τους αιώνες. Έτσι, παρόλα αυτά, τα τελευταία 15 χρόνια υπάρχει μια έκρηξη χρήσης ουσιών των παράνομων, όπως λέμε, τα συνθετικά καναβινοειδία, αμφεταμινοειδή κλπ. Και βλέπετε εδώ τι γίνεται, πόσο μεγάλη πληθώρα ψυχοδραστικών ουσιών κυκλοφορεί πλέον. Αλλά θα δούμε, θα δοθεί μια εξήγηση ίσως σε λίγο σε αυτό. Να θυμίσω εγώ αυτά που ξέρουμε όλοι μας, ότι δηλαδή δεν είμαστε μόνοι μας στη φύση, δεν ήρθαμε ουρανοκατέβατοι. Υπήρξε ένα, εδώ και πολλούς χιλιετίες, co-evolution, μια συνεξέλιξη με τα φυτά και με τα άλλα ζώα, αλλά κυρίως με τα φυτά. Τα φυτά, ως γνωστόν, είχαν και έχουν τους γνωστούς αμυντικούς μηχανισμούς, τους ώστε να μην τα τρώνε, να μην χάνονται. Έτσι, είχαν τις τοξικές τους ουσίες. Και ο άνθρωπος σιγά-σιγά, μέσα από το co-evolution αυτό, ανέπτυξε τα δικά του συστήματα, ούτως ώστε να μπορεί να ανιχνεύει και μάλιστα και να εκμεταλλεύεται μερικές φορές τις τοξίνες αυτές των φυτών. Ανέπτυξε λοιπόν αντίστοιχα συστήματα, τοπιοειδές κλπ. Να θυμίσω επίσης ότι ένα μεγάλο μέρος των φαρμάκων που έχουμε σήμερα προέρχονται από τα φυτά. 3.000 φυτά περίπου έχουν καταχωρηθεί ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν τον καρκίνο. Επίσης, ουσίες τις οποίες μασούσαν ήταν έτσι θετικές στο να υπάρχει μια αντίσταση στα ελιμυθοειδή, όπως βλέπετε εδώ. Και βέβαια, η σπουδαιότερη συνεισφορά των τοξινών, παύλα, ψυχοδραστικών ουσιών ήταν στο να τροποποιηθεί, στο να αναπτυχθεί και να χρησιμοποιηθούν αυτές οι ουσίες μέσα από τα συναισθήματα που θα δημιουργούνταν στον άνθρωπο. Συναισθήματα χρήσιμα δηλαδή στο να επιβιώσουν, να πολεμήσουν τον αντίπαλο κλπ. Έτσι φτάσαμε στο σημείο να μιλάμε ότι υπάρχει στον ανθρώπινο κέφαλο το λεγόμενο reward system, το σύστημα επιβράβευσης. Το σύστημα αυτό επιβράβευσης επηρεάζεται πολύ από τις ψυχοδραστικές ουσίες. Να πω σε αυτό το σημείο, αν και θα αναλυθούν και αργότερα από τους συναδέλφους, ότι οι ουσίες αυτές μπορούν να προκαλούν το λεγόμενο positive effect, όπως την ντοπαμίνη, αλλά μπορεί και να μειώνουν το αρνητικό συναίσθημα, όπως κάνουν τα οπιοειδή. Και να πω επίσης ότι στο reward system δεν υπάρχει μόνο η ντοπαμίνη, όπως ίσως γνωρίζουμε, εκεί δρούν και άλλα συστήματα. Να θυμίσω ότι η χρήση ουσιών σχετίζεται με τη βούληση του «μ' αρέσει», «θέλω» και «μαθαίνω» από την ουσία αυτή. Έτσι και στις τρεις αυτές εκφάνσεις συνεισφέρουν διαφορετικές ομάδες υποδοχέων και νευρομεταβιβαστών. Ξαναλέω, οι επόμενοι συνάδελφοι θα πούν περισσότερα πάνω σε αυτά. Όλα αυτά όμως, προήλθαν από αυτό το co-evolution του ανθρώπινου είδους σε σχέση με τα φυτά αλλά και τα υπόλοιπα ζώα. Να πάρουμε το παράδειγμα της εθανόλης, του αλκοόλ. Πολλά εκατομμύρια χρόνια πριν, τα ζώα και τα ανθρωποειδή τότε έτρωγαν φρούτα τα οποία ήταν σε ζύμωση και πάθαιναν ζημιά. Κάποια πέθαναν από αυτά. Αργότερα, περίπου υπολογίζουν 10 εκατομμύρια πριν, επήλθε η πρώτη γενετική μετάλλαξη, θετική, με την οποία το ανθρώπινο είδος βρήκε το πρώτο ένζυμο με το οποίο μπορούσε να κάνει
το break, το σπάσιμο της αλκοόλης και 10.000 χρόνια πριν, αφού είχαν προσθεθεί και άλλα τέτοια ένζημα μέσα από μεταλλάξεις, το ανθρώπινο είδος κατάφερε να χρησιμοποιήσει πλέον το αλκοόλ, ενώ παλιά ήταν θανατηφόρο, τοξικό και θανατηφόρο. Κατάφερε να το χρησιμοποιήσει πλέον, βλέπουμε εδώ και αρχαίες παραστάσεις, για όλους αυτούς τους λόγους λατρείας και ειδονής που γνωρίζουμε. Αποκτήθηκαν λοιπόν η αλκοολική δεδρογονάση και η αλδεϊδική δεδρογονάση, με σκοπό να καταβολίζεται τελικά η εθανόλη. Γνωρίζουμε πλέον ότι συνδυασμός αυτών των δύο ενζήμων μπορεί να προκαλέσει διάφορες καταστάσεις. Αυξημένη ύπαρξη, μειωμένη ύπαρξη της πρώτης ή της δεύτερης μπορεί να φέρει τοξίκωση ή αντίθετα ανοχή στην αλκοόλη. Γνωρίσαμε σιγά σιγά και το πώς συμπεριφέρονται και τα ζώα. Για παράδειγμα, η δροσόφυλλα, η οποία έχει χαμηλή ανοχή στην περιοχή του Ισημερινού, λόγω του ότι είναι ποικιλόθερμη. Επειδή όμως το ανθρώπινο είδος δεν είναι ποικιλόθερμο και επειδή έχουν συνεισφέρει από τότε διάφοροι άλλοι παράμετροι, το ανθρώπινο είδος έχει χαμηλότερη ανοχή στην αλκοόλη στην περιοχή της Ασίας. Κάπως έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα λοιπόν στην περίπτωση της αλκοόλης, μέσα από το co-evolution, μέσα από τις μεταλλάξεις κλπ. Και κάπως έτσι ήρθε και το Κοράνι να πει ότι απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ, και δεν ήρθαν οι άλλες θρησκείες, οι δυτικές να το πούν αυτό, αλλά το είπε μόνο το Κοράνι και οι θρησκείες της Κίνας. Έτσι, γιατί απλούστατα είδαν ότι υπήρχε χαμηλή ανοχή στην αλκοόλη. Θέλω να πω, υπάρχει ένα συνεχές, όχι μόνο στην ιατρική και λοιπά, υπάρχει ένα συνεχές που έχει περιλάβει όλη την κοινωνία και ακόμα και τις θρησκείες. Εδώ βλέπουμε διάφορα παραδείγματα που έχουν γίνει με ποντικάκια, τα οποία τους έδωσαν ή δεν τους έδωσαν ζάχαρη στην εφηβική ηλικία και που είχαν μια ποικιλία αντιδράσεων αργότερα στην χρήση ή στην ανοχή άλλων ουσιών. Και βέβαια φτάσαμε στο σημείο σήμερα να μιλάμε για το sugar addiction, όπου αποτελεί και μάστιγα πλέον, ιδίως στις ΗΠΑ, για παράδειγμα. Η παχυσαρκία είναι νούμερο ένα νόσος στις ΗΠΑ και στις δυτικές χώρες γενικότερα. Μιλάμε πλέον για το sugar addiction, αφού πρώτα έχουμε μάθει και έχουμε παραδειγματιστεί από τη χρήση άλλων ουσιών. Αυτός είναι ένας ιαπωνικής καταγωγής, αλλά στη Μεγάλη Βρετανία ζει και μάλιστα είναι στο LSE, είναι ψυχολόγος και διδάσκει στο LSE, ο Καναζάβα, ο οποίος πρότεινε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα, κατά τη γνώμη μου, σε σχέση με την εξελικτικότητα, με τις θεωρίες της εξέλιξης και την χρήση ψυχοδραστικών ουσιών. Καταρχήν, ο άνθρωπος αυτός μελέτησε το intelligent, την ευφυΐα, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε καλύτερα να μεταφραστεί, εξηγώντας ότι λέγοντας intelligence εννοούμε την ικανότητα που έχει κάποιος άνθρωπος να σκέφτεται αφαιρετικά, συνθετικά, έτσι, και να μπορεί να εφαρμόζει αυτά που κάνει σε νέα ντομένη, σε νέες περιοχές όπου ζει. Δίνοντας αυτόν τον ορισμό, ο ψυχολόγος αυτός βρήκε ότι τα ευφυΐ άτομα εγκαθιστούν μια καλύτερη, έτσι, adaptation, ένα καλύτερο adaptation στα καινούργια, στα καινοφανή ερεθίσματα. Βρήκε, για παράδειγμα, ότι τα πιο ευφυΐ παιδιά, έφηβοι, ήταν πιο συχνό να χρησιμοποιούν ψυχοδραστικές ουσίες. Βλέπετε εδώ μια έρευνα που την έκανε σε εφήβους και παιδιά των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αμερικής και της Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Βρήκε κάποιες διαφορές στη χρήση αυτών, αλλά η ουσία είναι ότι βρήκε ότι τα intelligent έφηβοι είχαν την τάση να χρησιμοποιούν πιο συχνά ψυχοδραστικές ουσίες. Και γενικώς, βρήκε αυτό ότι υπάρχει μια συσχέτιση ανάμεσα στο intelligence και στην απόκτηση καινούριων εξελικτικών αξιών. Αν ενδιαφέρεται κανείς, μπορεί να δει ξεχωριστά άρθρα για κάθε ενότητα από αυτά εδώ. Βρήκε, για παράδειγμα, αυτός ο Καναζάβα, ότι τα ευφυΐ άτομα έχουν μια καλύτερη προσαρμογή στα ψυχρά κλίματα, για τα ψυχρά κλίματα, στις μεγάλες πόλεις,
στον αθεϊσμό, στην σεξουαλική αποκλειστικότητα και στη χρήση ουσιών. Όλα αυτά είναι novel, είναι προκλήσεις των κοινωνιών που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια. Σε όλα αυτά τα novel, λοιπόν, πιστεύει ο Καναζάβα και το έχει αποδείξει με κάποιες έρευνες αντίστοιχες, ότι τα intelligent άτομα έχουν καλύτερη προσαρμοστικότητα. Και μέσα σε αυτό και το substance use, βλέπετε εδώ, που μας αφορά στη σημερινή συνάντηση. Σε γενικές γραμμές, σήμερα κυκλοφόρησε αρκετά η έννοια του creativity και η έννοια του intelligence, λοιπόν, σαν χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να διατρέχουν το ανθρώπινο είδος ίσως και που να αποτελούν θετικά χαρακτηριστικά, βέβαια, και τα οποία να συντελούν στην ευρωστία του ανθρώπινου είδους. Αυτό που έχει ομαδοποιηθεί εδώ σε αυτό το άρθρο είναι ότι το creativity φαίνεται να σχετίζεται περισσότερο με την ψύχωση, όπως βλέπετε εδώ, και το intelligence με τον αυτισμό, με την αυτιστική συμπεριφορά, θα λέει κανείς, όχι ακριβώς αυτισμό. Έτσι. Και βλέπουμε εδώ, για παράδειγμα, το creativity σχετίζεται με την ψύχωση, αλλά και με το default mode network, ένα δίκτυο που είναι σχετικό με το imagination, με τη φαντασίωση, με την ενδοσκόπηση, με το divergent thinking που αναφέραμε κλπ. Κλπ. Αλλά όμως το intelligence σχετίζεται με αυτιστικά στοιχεία, με το rigidity, με την μη ευπλαστικότητα δηλαδή, με το convergent thinking κλπ. Κλπ. Αξίζει τον κόπο λοιπόν να δει μέσα στην εξέλιξη του ανθρώπινου είδους, την εξέλιξη των ψυχικών παθήσεων, τα εσωτερικά, τους ενδοφαινότυπους, να το πω έτσι, τα εσωτερικά χαρακτηριστικά που υπάρχουν στις διάφορες παθήσεις. Θα τελειώσω με 2-3 διαφάνειες, προσπαθώντας να εξηγήσω αυτή ακριβώς τη διαφάνεια που έδειξα πριν, το γιατί τελικά υπάρχει μια μεγάλη συσσόρευση χρήσης τα τελευταία 15 χρόνια, δεδομένου ότι οι παράνομες βιομηχανίες παράγουν συνθετικά παράνομα καναβινοειδή, αμφεταμινοειδή κλπ. Αλλά δεν είναι ότι τα παράγουν, είναι ότι τα χρησιμοποιούν κιόλας οι άνθρωποι. Θέλω να πω με αυτό ότι αν οι άνθρωποι δεν τα χρησιμοποιούσαν, τότε δεν θα τα παράγανε. Άρα υπάρχει μια αμοιβαία σχέση και πιθανόν να υπάρχει μια αμοιβαία χρησιμότητα εντός εισαγωγικών στην χρήση αυτών των νέων παράνομων ουσιών. Την τελευταία δεκαετία περίπου αναπτύσσεται συνεχώς μια φιλολογία. Υπάρχουν αρκετά άρθρα σε σχέση με το τι είναι ο εγκέφαλος. Πάντα βέβαια οι νευροεπιστήμονες ψάχνανε το τι είναι ο εγκέφαλος και πώς λειτουργεί και γιατί λειτουργεί έτσι κλπ. Την τελευταία λοιπόν δεκαετία κοιτάμε τον εγκέφαλο σαν ένα όργανο ο οποίος μπορεί να κάνει prediction, να προβλέψει. Και πράγματι είναι αλήθεια ότι αυτή η άμεση ανταπόκριση που έχουμε στα ερεθίσματα γύρω μας, νομίζουμε ή λέμε ότι είναι μια εκτελεστική απόφαση. Στην πραγματικότητα είναι μια άμεση implicit, μη συνειδητή κίνηση που κάνουμε πολλές φορές κάθε μέρα. Έτσι. Πώς γίνεται αυτό? Προφανώς ο εγκέφαλος από πριν είναι predictive, δηλαδή κατέχει από πριν το περιβάλλον και κάπως έτσι θα ήταν καλό να το συλλάβουμε. Και κάπως έτσι μπορούμε να συλλάβουμε ότι οι καταστάσεις εκείνες οι οποίες αυξάνουν αυτό το, μάλλον μειώνουν το prediction error, μειώνουν το λάθος δηλαδή της πρόληψης, τότε κάνουν καλό. Τότε κάνουν καλό. Και βλέπουμε εδώ, για παράδειγμα, το ότι υπάρχει βελτίωση του learning, βελτίωση της μάθησης, όταν το prediction error είναι μικρότερο. Δηλαδή, όταν μπορεί να κάνει καλή πρόβλεψη, τότε μαθαίνει καλύτερα και επειδή μαθαίνει καλύτερα, αντιδρά καλύτερα και άρα ζει καλύτερα. Και αυτό ακριβώς το κάνουν, πέρα από τη δικιά μας προσωπική προσοχή κλπ. Κλπ. Μπορούν να το κάνουν εύκολα, για παράδειγμα, τα ψυχεδελικά. Για παράδειγμα, οι τόσες πολλές ουσίες που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια και έχουν προκύψει, ξαναλέω, επειδή οι καταναλωτές τις θέλουν κυρίως. Ας μην γελιόμαστε. Όλα αυτά, τελειώνοντας, μας θυμίζουν αυτό το μοντέλο που είπαμε και στην αρχή της παρουσίασης, ότι προφανώς όσον αφορά τη χρήση ουσιών
Πρόκειται για ένα εξελεκτικά αποκτημένο χαρακτηριστικό, το οποίο κάποτε βελτίωνε πολύ, πάρα πολύ, την ζωή του ανθρώπου, μέσα από την βελτίωση του συναισθήματος κλπ. Που αναφέραμε πριν. Τώρα όμως αλληλεπιδρά με το παρόν περιβάλλον και έτσι είναι βλαβερό. Και φυσικά το ίδιο, μια παρόμοια θεωρία ισχύει εδώ και για τις ελαφρύτερες ψυχοδραστικές ουσίες. Τελειώνω με αυτή την διαφάνεια για να πω ότι μέσα από όλη αυτή την εξέλιξη της ιστορίας θεωρώ και νομίζω ότι έτσι είναι, ότι η κοινωνία χωρίς να το αντιλαμβάνεται δείχνει μια αρκετή επιτρεπτικότητα, όπως το λέω εδώ, σε σχέση με τη χρήση ουσιών. Αντίστοιχα και η νομοθεσία, γιατί η νομοθεσία και η κοινωνία είναι παράλληλα δεμένες. Η επιτρεπτικότητα που μιλάω έχει να κάνει περισσότερο με τη χρήση αλκοόλ, νικοτίνης και τέτοιων ουσιών. Τον τελευταίο καιρό, σαν να μην μας έφταναν όλοι αυτοί οι προβληματισμοί, μπήκε στην ιστορία και η κεταμίνη, στην οποία θα πρέπει να απαντήσουμε σε σχέση με τη θεραπεία, με τη χρησιμότητα κλπ. Η χρήση αυτή, η θεραπευτική, ξύπνησε παλιές υποθέσεις και θεωρίες που είχαν μπει πριν από 100 χρόνια. Αυτά όσον αφορά τον κόσμο, όσον αφορά εμάς, τους ψυχιάτρους, τα πράγματα βέβαια είναι δύσκολα, γιατί έχουμε μπροστά μας πληθυσμό που πάσχει πολύ. Έχουμε μια μεγάλη νοσηρότητα, προσπαθούμε να δούμε για την αντιμετώπιση τους. Οι επόμενοι συνάδελφοι θα μας μιλήσουν για αυτά. Και μέσα από όλες αυτές τις σκέψεις σε σχέση με την εξέλιξη, μπορούμε να σκεφτούμε και το θέμα της διπλής διάγνωσης, που θα μας μιλήσει μετά ο κύριος Τζεφεράγκος. Και θα κλείσω με αυτό. Τι συμβαίνει με τη διπλή διάγνωση? Δηλαδή, ένας χρήστης, ένας που κάνει χρήση ουσιών, σχεδόν πάντα έχει και μια ψυχική νόσο. Πώς αυτό το πράγμα μπορούμε να το αντικατοπτρίσουμε μέσα από την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους, μέσα από τις θεωρίες που σας ανέφερα μέχρι τώρα? Αξίζει τον κόπο ο καθένας ξεχωριστά να σκεφτεί πάνω σε αυτό. Η κατάσταση πάντως σήμερα είναι αυτή εδώ. Έχουμε μια νόσο Α και έχουμε μια χρήση ουσιών Β. Εμείς ως ειδικοί και επίσημα και νόμιμα βάσει του DSM κλπ. Και όλων των επιστημονικών επιτροπών της Υφηλίου, το αντιμετωπίζουμε σαν Α και Β. Δηλαδή, μία νόσος και μία χρήση. Η αντιμετώπιση είναι σαν μία νόσο και μία χρήση. Είναι αυτό άραγε το ασφαλές μοντέλο, γιατί προσωπικά πιστεύω και φαντάζομαι όλοι μας, αυτό δεν έχει οδηγήσει πουθενά, δεν οδηγεί πουθενά και δεν θα οδηγήσει πουθενά. Ή θα πρέπει να σκεφτούμε μέσα από τις θεωρίες αυτές της εξέλιξης, μέσα και από άλλες θεωρίες που δεν αφορούν αυτό, ή θα πρέπει να σκεφτούμε ότι μία χρήση και μία νόσος μας κάνει μία νέα νοσηρή κατάσταση. Θα πρέπει να υπάρξει σίγουρα τόλμη, βούληση και τουλάχιστον μια προσωρινή απόφαση μέσα από τις υπάρχουσες έρευνες, όπου αύριο μεθαύριο φυσικά αυτή η απόφαση θα είναι πιο εμπλουτισμένη από νεότερες έρευνες. Αυτά, σας ευχαριστώ.